Φαντάζομαι ότι ήταν ένα όνειρο. Τι κουκλίτσα που είσαι με την μπουστίτσα σου, την άσπρη. Σαν κοριτσάκι. Αυτό το κοριτσάκι. Αυτό το κορίτσι, όχι ενώ στην ψυχή και στο χαρακτήρα, διαφέρει από τα τηλεοπτικά πρόσωπα. Γι' αυτό την αγαπάει ο κόσμος. Και ξέρετε, ο κόσμος έχει ένα ενστικτό το οποίο είναι αλάθητο. Ό,τι και να σου πούν, ό,τι και να σου κάνουν, εάν εκπέμπεις αλήθεια, ο κόσμος το βλέπει. Πού είδατε εσείς τη διαφορά στη Μαρία με τις υπόλοιπες? Ποια είναι η διαφορά? Όχι ότι δεν είμαι έχει... καλεσμένη στην εκπομπή. Όχι σήμερα σας βρήκα. Σήμερα, κυρία Μπεκατορή, είστε καλεσμένη. Ναι, γιατί εγώ δεν το κλείνω εύκολα. Όχι ότι δεν έχει αξιόλογα πρόσωπα η τηλεόραση και αξιόλογες κοπέλες, αλλά τούτη έχει κρατήσει μία ειλικρίνεια, δηλαδή μπορεί να τη μ' αρέσει αυτό, να τη ρωτήσουν το χειρότερο πράγμα, το χειρότερο που έχει κάνει, που της έχει συμβεί, θα το πει με μία απλότητα και μία ειλικρίνεια που ο κόσμος τη θέλει πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, και φέτος, όχι για να πάω στο έργο, γιατί δεν έχω λόγο διαφήμισης. Ναι, θα σου πω όμως κάτι, γιατί κολλάει με αυτό που έλεγα για σένα. Εάν είχα κάνει αυτό το έργο για τη Σμύρνη, που είναι από τις πιο σημαντικές εποχές της Ελλάδας, το είχα κάνει λίγο ροζ, λίγο φτιαγμένο, ότι δεν έφταξε καθόλου η Ελλάδα, όλα ήταν ωραία, ήρθαν αυτοί εδώ, δεν θα έχει αυτή την επιτυχία. Ο κόσμος, αυτό που τον συναρπάζει και τον συγκλονίζει στη Σμύρνη, είναι ότι επιτέλους ακούει τι ήταν το λάθος της Ελλάδας, τι μας κρύψαν οι πολιτικοί, πού φταίξαμε. Πώς τους φώναζαν όταν ήρθαν που τους λέγανε τουρκόσπορους και τους λέγανε βρωμαέλληνες, εδώ τους λέγανε τουρκόσπορους. Και είδα ότι ο κόσμος μπορεί να συγκινείται και να συγκλονίζεται από αυτό, αλλά το θέλει, θέλει αυτή την αλήθεια. Την αλήθεια, και νομίζω ότι γι' αυτό είχε και επιτυχία τόσο μεγάλη η Σμύρνη. Και γι' αυτό, και γι' αυτό. Και γι' αυτό όλα τα πρόσωπα που μένουν χρόνια, άμα παρατηρήσεις, είναι τα πρόσωπα που έχουν αλήθεια. Δηλαδή, εγώ είμαι αυτή που είμαι.